πολιτική συζήτηση με υποψήφιους βουλευτές σε επίπεδο Ηρακλείου και με φόντο μια εκλογική αναμέτρηση, μια αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου, της προσεχούς Κυριακής. Θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Θα βάλουμε σε μία σειρά την ατζέντα, τις θέσεις, τους προβληματισμούς των κομμάτων, των υποψηφίων και των επιτελείων βέβαια, με φόντο μία εκλογική αναμέτρηση η οποία χαρακτηρίζεται εξίσου κρίσιμη όπως και η πρώτη. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, να ευχαριστήσω και να καλησπερίσω για την παρουσία τους σήμερα εδώ στην Κρήτη, σήμερα στην Κρήτη TV, την κυρία Χρυσάνθη Καμπουράκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή τηλεθέαση. Να είστε καλά. Κύριος Παύλος Μπαριτάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Την καλησπέρα μας. Καλό απόγευμα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο φιλόξενο κανάλι σας. Και ο κύριος Δημόκριτος Σαλούστρος, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την καλησπέρα μου, κύριε Σαλούστρο. Πολύ καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρία Καμπουράκη, με εσάς και με μία απλή ερώτηση, εισαγωγική ερώτηση, διακύβευμα εκλογών. Το διακύβευμα των εκλογών της 25ης Ιουνίου, εφόσον πρόκειται για τις κρισιμότερες εκλογές της χώρας μας, είναι να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κόμμα εξουσίας, το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Δύο είναι τα κόμματα εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δύο οι πιθανοί πρωθυπουργοί, από τη μια ο Μητσοτάκης, υπηρέτης των συμφερόντων, των μεγάλων συμφερόντων της οικονομικής ολιγαρχίας και από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας, υπηρέτης των λαϊκών συμφερόντων του κοινωνικού κράτους και των συμφερόντων της ευρύτερης κοινωνικής πλειοψηφίας. Μάλιστα, λοιπόν, να περάσουμε και στον κύριο Μπαριτάκη με την ίδια εισαγωγική ερώτηση. Κύριε Μπαριτάκη. Κοιτάξτε, το διακύβευμα από πλευράς του ΠΑΣΟΚ είναι να είμαστε μια ισχυρή αντιπολίτευση, να είμαστε η προοδευτική αντιπολίτευση, η δύναμη εκείνη που θα έχει την φωνή μέσα στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, μπροστά σε κρίσιμα ζητήματα και κρίσιμες αποφάσεις που θα αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να ισχυροποιήσει ακόμα τη θέση του, να ανέβει ακόμα και σε ποσοστά και σε κοινοβουλευτικές έδρες, έτσι ώστε, όπως σας είπα, να καταστεί αξιόπιστη αντιπολίτευση, κάτι που δυστυχώς τα χρόνια που πέρασαν, την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δεν κατάφερε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Αυτός είναι ο στόχος μας, με ένα και μόνο στόχο, να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού σε θέματα καθημερινότητας, σε θέματα οικονομίας, σε θέματα παιδείας, σε θέματα υγείας, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν έτσι την κοινωνική διαστρωμάτωση γενικότερα. Λοιπόν, να κλείσουμε και την εισαγωγική ερώτηση με την απάντηση του κυρίου Σαλούστρου. Όπως φαίνεται, όποιος και αν είναι αυτός που θα αναλάβει τα ηγεία της χώρας από την επόμενη Κυριακή, ο λαός θα είναι στη γωνία. Θα τον θέλουν θεατή των εξελίξεων, τον θέλουν απομονωμένο και τα αντιλαϊκά μέτρα θα έρθουν σοριδών. Αυτό λοιπόν που κρίνεται κατά τη γνώμη μας στις επόμενες εκλογές είναι το αν ο λαός θα μπορέσει να σηκώσει ανάστημα, θα έχει ένα δυνατό ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα για να μπορεί να αποτρέψει όλη αυτή τη λέλαπα που θα έρθει, να μπορεί να έχει νίκες, ώστε να μπορεί σε ένα βάθος χρόνου να μιλάει για τη δική του εξουσία. Κυρία Καμπουράκη, σε ποια θέματα, σε ποιους τομείς θα πρέπει να επικεντρωθεί η κυβερνητική πολιτική την επομένη των εκλογών? Το πρόγραμμα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επικεντρώνεται πάνω απ' όλα στο κοινωνικό κράτος και ιδιαίτερα στο σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία τον περασμένο Δεκέμβριο ψήφισε την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων, τη μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Επομένως, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά την ενίσχυση του ΕΣΥ, των δημόσιων νοσοκομείων, την στελέχωση, τη χρηματοδότηση, την αύξηση των δημοσίων δαπανών στο 7% σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτό λοιπόν είναι το συμφέρον του λαού, να έχει δημόσια νοσοκομεία, δημόσιο νερό στη συνέχεια, δημόσια κοινωνικά αγαθά και να μην περιέλθει στην πλήρη εξαθλίωση με την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων, την ιδιωτικοποίηση του νερού που ψηφίστηκε και πριν δύο μήνες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στις προηγούμενες εκλογές δεν κατάλαβε το συμφέρον του.
Ο ελληνικός λαός δυστυχώς χειραγωγείται και υφίσταται μια πλήση εγκεφάλου από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, μέσα προπαγάνδας και παραποίησης της πραγματικότητας, αποθέωσης της κυβερνητικής πολιτικής του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να υποστεί μια σύγχυση. Στη συνέχεια, και εμείς δεν αναλύσαμε πλήρως το πρόγραμμά μας, εφόσον επικεντρώθηκε κάνει ερωτήσεις με ποιους θα κυβερνήσετε και όχι με ποιο πρόγραμμα. Εξειδικεύσαμε λοιπόν το πρόγραμμά μας σε βασικούς άξονες, τους αναλύσαμε στον ελληνικό λαό και περιμένουμε να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα να ενισχύσει την προοδευτική παράταξη, τον κύριο κορμό της προοδευτικής παράταξης, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για να μπορεί να ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ισχυρή κοινωνία και υγιής δημοκρατία, να προασπίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, τα συμφέροντα των πολιτών, να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή και να μειώσουμε αρχικά σε τέσσερις βασικούς άξονες θα αναφέρω. Πρώτον, μείωση των τιμών και της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας της υπάρχουσας που υπέστη ο ελληνικός λαός μια αφέμαξη από όλο αυτό το σύστημα το οποίο στήριξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ευνοώντας τους παραγωγούς ενέργειας και καυσίμων. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο εξοικονόμησαν υπερκέρδη 6 δισεκατομμύρια λαιλατώντας το εισόδημα των καταναλωτών και των πολιτών, των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, ο δεύτερος άξονας αφορά την αύξηση των μισθών και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Ο τρίτος άξονας αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης με τη ρύθμιση των δανείων, των δανειοληπτών δηλαδή και των οφειλετών γενικότερα, ούτως ώστε να πάρει ανάσα η κοινωνία και να ξεφύγει από αυτή την τρομοκράτηση, την απειλή, την καθημερινή ότι μπορεί να στερηθεί την πρώτη κατοικία. Μάλιστα, πρώτη λοιπόν φορά επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, πρώτη φορά λοιπόν τα τελευταία 50 χρόνια η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται. Μάλιστα, λοιπόν πάμε στον κύριο Μπαρετάκη. Κύριε Μπαρετάκη, ποια θέματα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο την επομένη των εκλογών? Εκείνο στο επίκεντρο και αυτό που θα καθορίσει την επόμενη μέρα των εκλογών είναι η οικονομία. Κύριε Παγιωτόπουλε, ήδη η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει υποβάλει το πρόγραμμα σταθερότητας, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας στις Βρυξέλλες, όπου άλλα είναι εκείνα τα οποία αναφέρει και άλλα είναι αυτά τα οποία ακούμε προεκλογικά. Και αυτό που θα ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, ότι ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά έρχονται δύσκολες μέρες στην οικονομία, θα σταματήσουν και όποιες επιδοτήσεις έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, που ήταν αυτή η μικρή, εν πάση περιπτώσει, με τον τρόπο που δώσαν ανάσα, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε για τα καύσιμα. Άρα τα πράγματα στην οικονομία δυσκολεύουν. Θα πάρθουν ενδεχομένως και κάποια μέτρα προκειμένου να πιαστούν οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Τα πράγματα με την ακρίβεια δεν έχουν ληφθεί μέρημνα στην καθημερινότητα, ούτε παρεμβάσεις, ούτε ελεγκτικός μηχανισμός, και βλέπουμε ότι αυτά έχουν ξεφύγει. Το θέμα της ενέργειας, που δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στη λιανική τιμή της ενέργειας και οι λογαριασμοί πηγαίνουν από αύξηση σε αύξηση καθημερινά. Το θέμα της υγείας, έχουμε δει περιστατικά τα οποία δυστυχώς είναι θλιβερά περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και δείχνουν την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ένα σύστημα υγείας που καθιέρωσε, ίδρυσε και στήριξε πραγματικά το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά πάντα, όσο καιρό μπορούσε να έχει κυβερνητικές ευθύνες. Να δούμε τα θέματα του κοινωνικού κράτους, ενός κράτους δικαίου, με όλα τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, με τις παρακολουθήσεις, με όλα αυτά τα οποία δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Είδαμε, κύριε Παγιωτόπουλε, και το πόρισμα για τα Τέμπη, ένα πόρισμα που ήταν πραγματικά κόλαφος για τους κυβερνώντες, και πρέπει να δουν εδώ τις ευθύνες που πραγματικά είχαν. Εδώ από το 2014 είχαν πάρει τα 55 εκατομμύρια την τηλεδιοίκηση και τηλεδιοίκηση δεν υπήρξε. Όλα αυτά συνθέτουν τις δυσκολίες της επόμενης ημέρας και βέβαια εάν ο ελληνικός λαός, που είναι βέβαια και ο τελικός κριτής όλων μας, δώσει μια ισχυρή παντοδυναμία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, δυστυχώς φοβάμαι ότι η αλαζονία και η υπεροψία θα κυριαρχήσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια αξιόπιστη φωνή, μια προοδευτική αντιπολίτευση, η οποία θα μπορέσει να ελέγξει όλα αυτά τα οποία επέρχονται προς όφελος, όπως είπα και προηγούμενα, των πολιτών. Και εκεί θα σταθούμε και εκεί θα δώσουμε τη μάχη που πρέπει να δώσουμε. Λίγο με το μεσοπρόθεσμο. Να ολοκληρώσω ο κύριος Σαλούστρος, γιατί δεν θα μιλήσει ο άνθρωπος στην εκπομπή. Και μετά να επανέλθουμε. Λοιπόν, κύριε Σαλούστρο, αστείευομαι, κύριε Καμπουράκη. Λοιπόν.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τον, το μέσο Έλληνα αυτή τη στιγμή είναι ότι ακόμα και με δύο μισθούς στο σπίτι τελειώνουν στις 20 του μήνα, δεν μπορούν να καλυφθούν βασικά έξοδα στην ενέργεια, δεν μπορούν να καλυφθούν βασικά έξοδα επιβίωσης του σπιτιού. Έχουμε μαζικούς πληστηριασμούς οι οποίοι θα φτάσουν στις 700.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα σταματήσουν οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, που σημαίνει ότι αντικειμενικά δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους ούτε στο θέμα του ρεύματος ούτε στο θέμα της μετακίνησης. Πόσο μάλλον οι μισθοί που είναι καθυλωμένοι στην ίδια βάση, ενώ το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί από 40% έως 80%. Αυτά πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου την Κυριακή, γιατί κανένας δεν θα είναι εκεί πέρα δίπλα στον ελληνικό λαό. Κανένας από αυτούς που ζητάνε τώρα την ψήφο τους για να το παίξουν ισχυρή αντιπολίτευση, γιατί είναι οι ίδιοι που έχουν ψηφίσει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τους περισσότερους νόμους που έφεραν το λαό σε αυτή την κατάσταση. Υπενθυμίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ το 50%. Στην Ευρωβουλή βγήκε χθες ένα στατιστικό το οποίο λέει ότι στα 1880 νομοθετήματα, σύνολο αυτοί οι τρεις έχουν ψηφίσει το 71,8%. Που σημαίνει ότι υπάρχει στρατηγική σύγκληση σχεδόν σε όλα αυτά που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια στην καθημερινότητά της. Άρα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για επίδοξους σωτήρες που θα λύσουν το πρόβλημα είτε από την πλευρά της κυβέρνησης είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης που δεν έκαναν. Αντίθετα, έχει δει το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχει δει τους συνδικαλιστές, τους κομμουνιστές να πρωτοστατούν στα συνδικάτα, να παλεύουν για αυξήσεις, για αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, για να μην χάσουν τα σπίτια τους από πληστηριασμούς. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει ιδιώνυμο αδίκημα την παρεμπόδιση πληστηριασμών, την ίδια ώρα που βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι σε οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτεία είναι φυσιολογικό να υπάρχουν πληστηριασμοί. Μην κρυμόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να κρυθούμε από αυτόν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κρίνεται κάθε μέρα και όσο ο λαός αποφασίσει να αποτινάξει αυτό το. Από πάνω του αυτό το βάρος και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης που τον έχει φέρει σε αυτό το σημείο, τόσο θα ενδυναμώνει το ΚΚΕ. Και τώρα πρέπει να δυναμώσει μία φορά ακόμα. Μάλιστα. Να πω λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο Σαλούστρο, ότι τα αντιλαϊκά και αντικοινωνικά μέτρα δεν τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υποστηρίζει πάντα τα λαϊκά δικαιώματα, τη λαϊκή κατοικία, την πρώτη κατοικία, όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Επίσης, πάντα. Είναι δίπλα στο λαό. Ψηφίσατε ιδιώνυμο αδίκημα την παρεμπόδιση πληστηριασμών ή όχι? Προχωράμε και λέμε ότι τα συμφέροντα του λαού είναι δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι ρεαλιστικό, είναι κοινωνικό πρόγραμμα, είναι αναπτυξιακό πρόγραμμα, που αφορά, όπως είπαμε, και το ένα τέταρτο άξονα που θέλω να συμπληρώσω, που είναι το κράτος δικαίου, το δημοκρατικό κράτος, την υπεράσπιση της δημοκρατίας σε όλα τα πεδία και την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τον έλεγχο, ούτως ώστε να νιώθει ασφάλεια ο πολίτης και προπάντων την ενίσχυση των υποδομών, ούτως ώστε των μεταφορών. Γιατί και να έρθουμε και να. Και όχι Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει. Είναι ένα κόμμα στο περιθώριο, αρνείται κάθε συνεργασία να βοηθήσει τον λαό στα πραγματικά του καθημερινά προβλήματα, να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών, να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής. Επομένως, είναι μόνο κόμμα διαμαρτυρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να ξέρουν οι λαθεατές μας, οι ψηφοφόροι, ότι είναι κόμμα εξουσίας. Εγώ βλέπω κόμμα δίπλα στο λαό που θέλει να τον βοηθήσει. Αυτή είναι η αποστολή μας. Στελέχη του ΠΑΜΕ που φέρνουν στο προσκήνιο προβλήματα και εξαιτίας, για παράδειγμα, της δραστηριότητας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου του Προεδρείου, δίνονται και λύσεις. Μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Δημοσιογραφικό σχόλιο είναι αυτό. Δεν παίρνω θέση για κανέναν. Στους δρόμους είμαστε όλοι μαζί. Δεν θέλει μαζί να κυβερνήσει το ΚΚΕ. Δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο εμείς, ότι δεν θέλει να κυβερνήσει το ΚΚΕ. Εμείς είπαμε ότι το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένο σύγχρονο πρόγραμμα εξουσίας, το οποίο συνοδεύεται με την απόφαση του ελληνικού λαού να εξουσιάσει τον τόπο του. Και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι θα μας εξουσιοδοτήσει κάποιος και θα του λύσουμε τα προβλήματα μέσα στη φωλιά του λύκου, όπως κάνατε εσείς. Και κάτι που αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει σε καμία ρεαλιστική πραγματικότητα.
δύο σημεία και να περάσουμε σε επόμενη ερώτηση. Ένα σημείο που θέλω να συμπληρώσω είναι το μεσοπρόθεσμο που έστειλε η Νέα Δημοκρατία στις Βρυξέλλες. Και να πούμε στους τηλεθεατές να ξέρουν και οι ψηφοφόροι που θα πάνε στην κάλπη την Κυριακή ότι είναι ψέματα οι αυξήσεις μισθών 25%, συσσωρευτικά την τετραετία είναι 1,3%, επίσης έχουμε μειώσει στο μεσοπρόθεσμο των μισθών 730 εκατομμύρια και επίσης μειώσεις των δημόσιων δαπανών κατά 1,1 δις στην υγεία, στην παιδεία, στην πολιτική προστασία. Μάλιστα, λοιπόν, και στην ασφάλεια των πολιτών. Κύριε Μπαρτζάκη, και επίσης να πω κάτι και κλείνω για τα Τέμπη. Κόλαφος λοιπόν και καταπέλτης υπήρξε το πόρισμα των δικαστικών εμπειρογνωμόνων, όχι των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που διόρισε, τελειώνω, ναι, που διόρισε η Νέα Δημοκρατία, αλλά των δικαστικών εμπειρογνωμόνων. Εικόνα απόλυτης διάλυσης στο σιδηρόδρομο παρουσιάζουν. Ξεκαθαρίζει ότι δεν λειτουργήσαν τα συστήματα ασφάλειας και τηλεδιοίκησης, ενώ αν λειτουργούσαν θα είχε αποφευκθεί η τραγωδία των Τεμπών. Η Νέα Δημοκρατία επίσης έχει απαλείψει από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα έσοδα, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τα έργα της τηλεδιοίκησης και της ολοκλήρωσης του σιδηροδρομικού άξονα. Κύριε Μπαρετάκη, εγώ διαπιστώνω ένα brand affair ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και κάπως έχει μείνει λίγο απ' έξω η Νέα Δημοκρατία. Ο αντίπαλος ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εμάς ιδεολογικά και στρατηγικά αντίπαλος μας ήταν και θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά κοιτάτε, μία δεύτερη θέση και η θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε εκλογικούς στόχους. Και με φόντο τις 20 μονάδες διαφορά, κακά τα ψέματα, ρεαλιστές είμαστε. Πού στοχεύετε? Στοχεύομαι σαφώς να έχουμε να ενδυναμώσουμε τα εκλογικά ποσοστά μας, όπου μπορούμε και σε όποιες περιφέρειες είναι εφικτό να είμαστε δεύτερο κόμμα αντιπολίτευση, θα είμαστε και προχωράμε με βάση αυτό εγώ το θετικό. Θέλετε να έρθουν στο προσκήνιο οι διαφορές που έχετε με τη Νέα Δημοκρατία ή οι διαφορές που έχετε με το ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, σαφώς οι διαφορές υπάρχουν με όλα τα κόμματα. Διαφορές έχουμε και με τη Νέα Δημοκρατία, τις οποίες έχουμε στο προσκήνιο και είμαστε οι πρώτοι που τις αναδεικνύουμε. Διαφορές υπάρχουν και με το ΣΥΡΙΖΑ, διαφορές υπάρχουν και με το ΚΚΕ. Όλα τα κόμματα έχουν πολιτικές διαφορές ανάμεσά τους. Εμείς βεβαίως έχουμε στρατηγικό στόχο να είμαστε εκείνο το ισχυρός πόρος της αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα και αυτό τον στόχο το διεκδικούμε. Γι' αυτό γίναμε και στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες ψηφοφόρους και διεκδικούμε να ενδυναμώσουν στις εκλογές 25 του μήνα τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς δεν κοιτάζουμε τι κάνουν τα άλλα κόμματα, εμείς κοιτάζουμε το δικό μας πρόγραμμα, αυτό επικοινωνούμε, με αυτό βγαίνουμε στους Έλληνες πολίτες και με αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και να φέρουμε όσο περισσότερο γίνεται. Τώρα, ότι πολλοί ψηφοφόροι από το ΠΑΣΟΚ ήταν στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι ένα γεγονός. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Όπως και εδώ στην Κρήτη, όπου το ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια ήταν σε πολύ χαμηλά ποσοστά, ενδυνάμωσε μέσα από τους ψηφοφόρους που ήταν παλαιότερα στο ΠΑΣΟΚ. Αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι κεντρώοι, κεντροαριστεροί, αυτούς ζητάμε να επανέλθουν πάλι στο κίνημά μας, βλέποντας ότι αποτελούμε τη μοναδική διέξοδο στα σωρευμένα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτά που επέρχονται. Διότι μέχρι τώρα πήγαμε όπως πήγαμε, δοθήκαν τα χρήματα όπως δοθήκαν, γίνανε τα δισεκατομμύρια των αναθέσεων όπως έγιναν. Εν πάση περιπτώσει, δοθήκαν τα επιδόματα που δοθήκανε. Δυστυχώς τα πράγματα αυτά τελειώνουν από την επόμενη μέρα. Το μεσοπρόθεσμο που έχει κατατεθεί στις Βρυξέλλες για έγκριση βάζει συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένες άξονες. Η κατανομή του Ταμείου Ανάκαμψης με τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζει η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο. Συγκεκριμένες επιχειρήσεις, περίπου 220 επιχειρήσεις θα πάρουν τα 6 δισεκατομμύρια. Η μικρομεσαία επιχείρηση που είναι ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι πάλι απ' έξω. Μάλιστα. Η υγεία θα λάβει το 2% αντί να λάβει το 8% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε, να τα διεκδικήσουμε και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερη δίκαια κατανομή στους Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις. Κύριε Σαλόστρο, είναι ρεαλιστικό το σενάριο αύξησης των ποσοστών του Κομμουνιστικού Κόμματος εκλογές Κυριακής? Ναι, είναι ρεαλιστικό. Ομολογώ ότι μας έρχεται κιόλας από την καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Υπάρχει κόσμος δηλαδή που δεν έκανε το βήμα στις πρώτες εκλογές. Είναι απογοητευμένος από την κατάσταση της αντιπολίτευσης και από τη σοσιαλδημοκρατία γενικά. Έχει πάρει το μάθημά του, να το πω έτσι πιο λαϊκά, και είναι στο κάδρο των επιλογών του το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Νομίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να κρατήσουμε και τους δύο βουλευτές σε επίπεδο Κρήτης, οι οποίοι θα είναι κυριολεκτικά εργαλείο στα χέρια του κρητικού λαού. Αυτό είναι δηλαδή για μας. Ότι οι βουλευτές μας δεν είναι κάποιοι οι οποίοι θα πάρουν μια καρέκλα και ένα μισθό και θα την κρατήσουν για μια τετραετία, αλλά θα είναι εκεί την επόμενη μέρα και για μια τετραετία όπλος στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα, να παλεύουν για τα δικά τους συμφέροντα. Και εκεί είναι και αυτό που διακυβεύεται και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή, να βγει ακόμα πιο ενισχυμένο, να αποδυναμωθεί η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι πρέπει να μπει στο κάδρο κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να υποκύπτει στο φόβο, γιατί εμείς αυτό εκτιμάμε, ότι είναι υποκύπτει στο φόβο. Αυτό δείχνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει γιατί δεν βρήκε μια άλλη προοπτική. Αυτή την προοπτική πρέπει να τη βρει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μας έχει δοκιμάσει, μας έχει δει. Αν υπάρχουν κάποια αποτελέσματα στην καθημερινότητά του, ακόμα και με αυτό το 5% που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές, τώρα έχει γίνει 7,2. Με αυτό το ποσοστό και εκτός κυβερνητικών θέσεων είδε χειροπιαστά. Η Ομοσπονδία των Οικοδόμων που προστατεύουν οι κομμουνιστές υπέγραψε σύμβαση με 40% αύξηση. Στην Κόσκο οι συνάδελφοι που προστατεύουν οι κομμουνιστές υπογράψαν σύμβαση μετά από πόσα χρόνια αγώνα. Στη Λάρκο τα ίδια. Εδώ έχουμε περιπτώσεις στην Κρήτη. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Μάλιστα. Κυρία Καμπουράκη, να απαντήσω λιγάκι ότι δυστυχώς σε όλα τα ναι, και στο Πασοκκινά. Απλά μην πλατιάσουμε. Ναι, όχι. Απλά να πω ότι όλοι μαζί έχτισαν το αντισύριζα μέτωπο και αυτό υπήρξε και μία αιτία της πτώσης των ποσοστών μας, έτσι. Λάθη έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά, γιατί μου αναφέρατε και λάθη, τα αντισυστημικά μέσα. Και λάθη, μου αναφέρατε το μέτωπο όλων των κομμάτων. Υπήρξαν και λάθη. Ένα βασικό λάθος είναι η στρατηγική που επιμέναμε τη συνεργασία. Απλώναμε το χέρι συνεργασία στις προοδευτικές δυνάμεις. Στις προοδευτικές δυνάμεις έκαψαν ουσιαστικά την απλή αναλογική που υπαγόρευε αυτό το πνεύμα της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Τώρα λοιπόν ζητάμε από τον ελληνικό λαό να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να του δώσει τη δύναμη και την εξουσία να εφαρμόσει το πρόγραμμα το φιλολαϊκό, το πρόγραμμα που θα δώσει ανάσα στο λαό απέναντι στην Νέα Δημοκρατία που είναι επικίνδυνη, απειλητική για τα λαϊκά συμφέροντα. Να πω επίσης ότι της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, όπου για πρώτη φορά το νησί έγινε μπλε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό σας προβληματίζει αυτό από τη μία και την άλλη, πώς το μεταφράζετε? Οπωσδήποτε μας προβληματίζει, αλλά προβληματίζει όλο τον κόσμο. Πανελλαδικά. Δεν το περιμένανε ούτε οι δημοσκόποι τους, ούτε οι ίδιοι. Είναι ίσως λοιπόν κάτι σημαίνει αυτό. Οπωσδήποτε τα αίτια είναι πολυπαραγοντικά. Από όλες τις πλευρές. Ωστόσο, δεν θα σταματήσουμε τώρα στα αίτια. Θα πάμε για το επίδικο της κάλπης της Κυριακής. Εδώ λοιπόν, ζητάμε από τους ψηφοφόρους να σκεφτούν ότι η πολυδιάσπαση των ψήφων στα μικρά κόμματα. Μα δεν με ακούτε, στα όμως. Μικρά κόμματα, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Μα πατάτε πάνω σε αυτά που λέω όμως. Να το ολοκληρώσω αυτό. Ναι. Ότι η πολυδιάσπαση των ψήφων στα μικρά κόμματα εξυπηρετεί τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό να το καταλάβουν καλά οι Έλληνες ψηφοφόροι. Ναι, αλλά εσείς ψηφίζετε τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα ψηφίζουν τα μικρά κόμματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή σας απάντησα, κύριε Σαλούστρο, ότι εμείς δεν ψηφίσαμε νομοσχέδια αντιλαϊκά και αντικοινωνικά της Νέας Δημοκρατίας. Τα ψήφισε μόνη της. Παρακαλώ την ερώτησή σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αν θα γίνει απολογισμός σε περίπτωση που διατηρήσετε τη δεύτερη θέση στις εκλογές της Κυριακής στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αν πιστεύετε ότι θα έχουμε εξελίξεις. Αν τεθεί ακόμα και θέμα επικεφαλής. Προσωπική σας γνώμη. Λοιπόν. Οπωσδήποτε σε κάθε δημοκρατικό κόμμα γίνεται απολογισμός και εμείς είμαστε ένα πλουραλιστικό κόμμα. Καταθέτουμε τις απόψεις μας, διασταυρώνουμε τις ιδέες μας κλπ. Αυτό θα γίνει και εμείς ήμασταν και η μοναδική κυβέρνηση που κάναμε απολογισμό τετραετίας. Και έχει καταγραφεί ο απολογισμός αυτός σε ειδικό βιβλίο. Αυτό, πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης, κόμμα, εξουσίας, κυβερνών, κάνει απολογισμό τετραετίας. Λοιπόν, εμείς είμαστε λοιπόν ένα κόμμα που χρησιμοποιούμε τις δημοκρατικές διαδικασίες. Απολογισμός θα γίνει, ευθύνες και τα αίτια θα εντοπιστούν. Από εκεί και πέρα, πολιτικές εξελίξεις με την έννοια της ηγεσίας δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Κύριε Βαρυτάκη. Κοιτάξτε,
Για μας είναι ξεκάθαρος ο στόχος ο οποίος έχουμε σε εκλογές 25 Ιουνίου, το είπα και προηγούμενα. Από εκεί και πέρα, κάθε πολιτικός φορέας, όπως και ο δικός μας, επικοινωνεί με το πρόγραμμά του. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Διεκδικούμε κάθε ψήφο δημοκρατικού και προοδευτικού πολίτη να έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά ως πατριωτικό κίνημα έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Αυτό θα συνεχίσει να πράττει. Και πρέπει να πούμε, γιατί να μην τα δαιμονοποιούμε όλα, ότι η αντιπολίτευση δεν είναι μόνο να λες όχι, 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 όχι. Αντιπολίτευση είναι ότι είναι σωστό και εξυπηρετεί συμφέρον των πολιτών να λες ναι, όπου είναι αντίθετο να καταψηφίζεις. Δεν γίνεται να πεις ότι τα πάντα είναι κατά. Θα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ενδεχομένως μια αύξηση μισθών, ενδεχομένως ένα άλλο θέμα με κοινωνικό πρόσημο να πρέπει να συμφωνήσεις. Δεν είναι όλα μαύρα. Αυτά όμως που έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών με συγκεκριμένα, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα στα πλαίσια της οικονομίας. Διότι, κοιτάξτε, κύριε Πανιωτόπουλο, το ΠΑΣΟΚ ήρθε και διαχειρίστηκε τη χειρότερη κρίση όλων των εποχών. Όταν η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Καραμαλή πτώχευσε τη χώρα, και τότε με ευθύτητα είπε: ελάτε, γιατί δεν πάμε. Η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη. Και τότε βλέπαμε Ζάπια, και τότε λέγαμε ένα νόμο και με ένα άρθρο εκτός πραγματικότητας, διότι η χώρα ήθελε ρεαλιστικά μέτρα και ρεαλιστικές αποφάσεις. Κάτι το οποίο πλήρωσε συνέχεια το ΠΑΣΟΚ, διότι ο λαϊκισμός ήταν εκείνος ο οποίος κυριάρχησε με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Αυτά μάλιστα πρέπει να αναλογιστούν οι πολίτες, διότι ο πολιτικός πρέπει να είναι, να λέει τα πράγματα όπως έχουν, πρέπει να επικοινωνούμε. Και να πω και κάτι τελευταίο, ότι μας πληγώνει και μένα προσωπικά αυτό που γίνεται στη Ροδόπη προεκλογικά. Τα εθνικά θέματα απαιτούν σοβαρότητα, απαιτούν υπευθυνότητα από όλους, και εκεί πρέπει σε τέτοια ευαίσθητα θέματα να μην τα εμπλέκομαι για μικροκροματικές σκοπιμότητες, ειδικά στην προεκλογική περίοδο. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν, ειδικά στα εθνικά θέματα, τα οποία θέλουν μια υπευθυνότητα και σωστή διαχείριση από όλους. Λοιπόν, κύριε Σαλούστρο, για ποιους λόγους ο ψηφοφόρος την Κυριακή να στηρίξει Κομμουνιστικό Κόμμα? Όπως είπατε πριν, δεν υπάρχει αλλαγή πορείας. Σε ένα τρένο με προδιαγεγραμμένες ράγες, αυτό που θα αλλάξει θα είναι ο μηχανοδηγός. Σε αυτό το τρένο λοιπόν δεν υπάρχει κανένα λαϊκό συμφέρον πάνω. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο λαός πρέπει να επιλέξει το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι ακριβώς στον αντίποδα όλων αυτών που υποστηρίζουν τα συμφέροντα της μεγάλου εργοδοσίας, του μεγάλου κεφαλαίου και των κομμάτων που το υπηρετούν. Εκεί έχει δώσει διαπιστευτήρια το ΚΚΕ. Μας ξέρει ο λαός, μας αναγνωρίζει, ακόμα και αν δεν συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Και να απαντήσω σε ένα τελευταίο πράγμα που μπαίνει από τους συνομιλητές μου, το κατά πόσο είναι εύκολο να λες όχι και ότι κάποια πράγματα πρέπει να λες και ναι μέσα στη Βουλή. Να πω το εξής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε 5 τροπολογίες το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίες αφορούσαν την επαναφορά της 13ης-14ης σύνταξης, την προστασία της πρώτης κατοικίας, νομοσχέδια πολύ σοβαρά για την καθημερινότητα. Αυτοί που μας κατηγορούν δεν ψήφισαν ούτε ένα νομοσχέδιο από αυτά. Είναι ψέμα αυτό. Ούτε ένα νομοσχέδιο από αυτά. Αλλά ψήφισαν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που λέτε είναι ψέμα αυτά. Διότι τις τροπολογίες κατέθεσαν. Δεν μπήκαν καν προ συζήτηση. Αρνήθηκαν τα κόμματα να τις βάλουν προ συζήτηση. Μα μην λέτε τώρα αυτά τα ψέματα εδώ πέρα που είμαστε. Λες και δεν ξέρουμε κοινοβουλευτικά. Η τροπολογία κατατίθεται και η κυβέρνηση την απορρίπτει. Δεν δέχεται. Όχι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γενικότερα μιλάω. Προς Θεού δηλαδή. Μπορούσε να μπει προς συζήτηση και δεν μπήκε. Μα δεν το βάλει, το αποδέχεται. Εάν το συζητήσουν τα υπόλοιπα κόμματα, μπορεί να μπει ή όχι? Δεν μπορεί, όχι βέβαια. Κάνετε λάθος. Και εσείς κάνετε λάθος. Μια τροπολογία η οποία έρχεται είναι θέμα της κυβέρνησης, αν την αποδεχτεί για συζήτηση ή όχι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογία, ειδικά για τα κόκκινα δάνεια, το ελβετικό φράγκο και την πρώτη κατοικία, και δυστυχώς δεν έγινε αποδεχτή. Δεν ήρθε προς συζήτηση. Αλλά αυτό το καθορίζει το πλαίσιο η κυβερνητική πλειοψηφία, όχι η αντιπολίτευση. Δεν ήρθε δηλαδή να συζητηθεί και είπαμε όχι. Το απέρριψε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν έχουμε την ίδια εικόνα. Δεν έχουμε την ίδια εικόνα. Δεν έχει σωστή εικόνα. Δεν μπορείτε λοιπόν να λέτε ότι επειδή θέλετε να τα ισοπεδώνετε όλα, προς Θεού. Κατεβάσατε παρόμοια πρόταση? Βεβαίως κατεβάσαμε. Εμείς δεν την έχουμε δει πάντως. Μα να τη δείτε όμως. Τις προτάσεις κατεβάσαμε, τα κόκκινα δάνεια. Προστασία από τις κατοικίες, ελβετικό φράγκο και κόκκινα δάνεια. Μάλιστα λοιπόν, κύριε Μπαρετάκη. Τι λέτε τώρα? Για ποιους λόγους να ψηφίσει κάποιος ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής?
θα είναι η επόμενη αντιπολίτευση, η αξιόπιστη, η προοδευτική αντιπολίτευση, με τη δυναμική που πρέπει να έχει, με την φωνή την δυνατή και την ήρεμη όπως χρειάζεται, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών, του λαού, διότι έρχονται επόμενες δύσκολες μέρες που πρέπει η επόμενη κυβερνητική περίοδο πραγματικά να υπάρχει μια υπεύθυνη και σωστή στάση απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που έρχονται. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, που έχουν να κάνουν με την υγεία, που έχουν να κάνουν με την παιδεία, που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση και όλους αυτούς τους φορείς γενικότερα που αποτελούν το κοινωνικό πρόσημο της κοινωνίας. Μάλιστα. Λοιπόν. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ λοιπόν για να μπορεί να σταθεί απέναντι σε μια κυβέρνηση που όπως όλα δείχνουν θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, όπως τουλάχιστον φαίνεται και δημοσκοπικά και το αποτέλεσμα της εκλογών της 21 Μαΐου, αλλά το μήνυμα πρέπει να είναι τουλάχιστον να μην δοθούν τάσεις αλαζονίας και υπερεψίας λοιπόν, από μια επόμενη κυβέρνηση. Κύριε Καμπουράκη, πάμε να κλείσουμε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η εναλλακτική διακυβέρνηση του τόπου. Επομένως, μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο με αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα ανακουφίσει, όπως είπαμε, και θα βοηθήσει τον ελληνικό λαό και την χώρα μας. Επίκεντρο αυτού του προγράμματος είναι ο άνθρωπος και η κοινωνική πλειοψηφία, τα συμφέροντα τα λαϊκά, και καλούμε λοιπόν τους πολίτες να στηρίξουν αυτή τη δημοκρατική κυβέρνηση του τόπου, την προοδευτική, να στηρίξουν τα κοινωνικά αγαθά, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους, καλούμε τους εργαζόμενους. Επειδή ο πυρήνας του προγράμματός μας αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, καλούμε τους συνταξιούχους, τους νέους, την κοινωνική πλειονότητα να σταθούν δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα το οποίο αξιώνει, δίνει βαρύτητα στην ανθρώπινη ζωή και στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενάντια στα αδίστακτα συμφέροντα που εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, που εξαγοράζει συνειδήσεις, τρομοκρατεί, χειραγωγεί, εξασθενίζει τη δημοκρατία για να υπηρετεί στα μεγάλα συμφέροντα και τα συμφέροντα λοιπόν, της οικονομικής ολιγαρχίας. Κλείζω χρόνο, κύριε Καμπουράκη. Σας ευχαριστώ θερμά, όπως και τον κύριο Μπαριτάκη, τον κύριο Σαλούστρο. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.